Η κυβέρνηση έχει πολυδιαφημίσει τα νέα μέτρα αυστηροποίησης για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, συμπεριλαμβανομένου και της γνωστής πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η εφαρμογή της οποίας είναι σε εξέλιξη. Εμείς θα το πούμε καθαρά. Μία από τα ίδια μέτρα εντυπωσιασμού, χωρίς ουσία, χωρίς διάθεση να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο για τα όσα τραγικά γεγονότα συμβαίνουν στον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε αυστηροποίηση των ποινών, πάρθηκαν κατασταλτικά μέτρα, ιδιώνυμα και πρόστιμα σε μια προσπάθεια να μαζευτεί η σύψη και η ασυδοσία που σε πολλές περιπτώσεις αξιοποιούνται από το κράτος και για την περαιτέρω περιστολή λαϊκών ελευθεριών, ενώ όλες οι κυβερνήσεις διαφήμιζαν διαχρονικά την συνεργασία των ΠΑΕ στην προσπάθεια να πουν κανόνες. Κι όμως τα επικίνδυνα και νοσηρά φαινόμενα παραμένουν. Το ερώτημα είναι γιατί. Είναι ανίκανες οι κυβερνήσεις και ο εκάστοτε υπουργός? Όχι. Ή τουλάχιστον δεν είναι μόνο αυτό. Διότι καμία κυβέρνηση δεν τολμά και δεν θέλει να κόψει τον ομφάλιο λόρο που συνδέει τα επιχειρηματικά συμφέροντα με τον αθλητισμό, με τους οπαδικούς στρατούς, ακόμα και με τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό που βασικό του μέλημα κατά τα άλλα θα έπρεπε να είναι η προστασία των αθλητικών χώρων. Απλά δεν θέλουν να ακυρώσουν την επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό. Αυτή είναι η ουσία. Γιατί αρνούνται να αγγίξουν την ουσία του προβλήματος και να καταπολεμήσουν τις πραγματικές αιτίες που είναι τα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα που κινούν τα νήματα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού. Μάλιστα, όταν τους λέμε ότι η βία συνδέεται με την εμπορευματοποίηση και την επιχειρηματική δράση στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό γενικότερα, είναι σαν να τους ανεβάσουμε το ζάχαρο, στην κυριολεξία. Τη βία όμως δεν την παράγει ο αθλητισμός ή το ποδόσφαιρο από μόνα τους, αλλά την παράγουν τα παιχνίδια των επιχειρηματιών και οι κόντρες τους για μεγαλύτερο κέρδος σε άλλα πεδία που δραστηριοποιούνται. Η αθλητική βία έχει κοινωνικά και πολιτικά αίτια. Σχετίζεται με παράγοντες που γεννά το ίδιο το εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστημα και ενισχύουν την παραβατικότητα, ιδιαίτερα την νεανική, όπως είναι η ανεργία, τα κοινωνικά διέξοδα, η οικονομική ανέχεια, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τα αρνητικά κοινωνικά πρότυπα και αξίες, όπως ο άκρατος ατομισμός και ανταγωνισμός. Αποτελεί μέσο για τον αποπροσανατολισμό και την ανώδυνη για το σύστημα εκτόνωση της εργατικής λαϊκής δυσαρέσκειας. Οι λεγόμενοι οπαδικοί στρατοί δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό, τον οποίο χρησιμοποιούν ως προκάλημα για άλλου είδους επιδιώξεις και δραστηριότητες. Σε αυτήν συμβάλλει και η παρέμβαση ναζιστικών, φασιστικών μορφωμάτων που καθοδηγούνται από επιτελεία του συστήματος για την συγκρότηση εγκληματικών πυρήνων μέσα στους οργανωμένους οπαδούς των ομάδων. Γι' αυτό και ο όρος «οπαδική βία» είναι παραπλανητικός. Ουσιαστικά αφήνει στο απειρόβλητο την επιχειρηματική δράση στον χώρο του αθλητισμού, τα παζάρια και τους ανταγωνισμούς των μεγαλοεπιχειρηματιών, από όπου απορρέουν και τα φαινόμενα βίας που θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η έξαρση της λεγόμενης οπαδικής βίας ακολουθεί συνήθως την όξυση των ανταγωνισμών ανάμεσα σε ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους, οι επικεφαλής των οποίων είναι και μεγαλομέτοχοι των ΠΑΕ. Σε τέτοιες συνθήκες είχαμε τα τραγικά αποτελέσματα όπως συνέβη στις δολοφονίες του Άλκη Καμπανού στου Χαρολάου τον Φλεβάρι του 2022 και του Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφεια τον περασμένο Αύγουστο. Τι είναι άραγες οι προέδροι ομάδων? Δεν είναι βιομήχανοι, δεν είναι εφοπλιστές, δεν είναι τραπεζίτες? Δηλαδή όλοι εκείνοι που ρουφάνε καθημερινά το αίμα του Κοσμάκη? Δεν είναι αυτοί που έχουν τα αθλητικά και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είναι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ και των ΚΑΕ και άλλων τέτοιων ομάδων? Έχει διαμορφωθεί ένα ολόκληρο σύμπλεγμα σύψης που βρίσκεται γύρω από το ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα. Αυτό το σύμπλεγμα
με τις ομάδες εταιρείες, τους μεγαλοεπιχειρηματίες και τους ανταγωνισμούς τους, τον τζόγο, τα στημένα και τα σκάνδαλα, το χορό δισεκατομμυρίων με τα συμβόλαια, τις διαφημίσεις και τους μηντιάρχες, είναι δημιούργημα της μετατροπής του ποδοσφαίρου σε εμπόρευμα που πουλιέται και καταναλώνεται. Έτσι, καμία διεθνή σύμβαση, όπως αυτή που είχε ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, η Σεντενή, που προέβλεπε τη δημιουργία κατασταλτικών μηχανισμών, όπως Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου εντός της αστυνομίας, ανταλλαγή πληροφοριών σε διακρατικό επίπεδο, εθνικά σημεία επαφής και άλλα τέτοια, όπως και καμία ένταση της αστυνόμευσης και της ποινικοποίησης, το ηλεκτρονικό φακέλωμα, η ηλεκτρονική επιτήρηση των φυλάδων μέσα στα γήπεδα, δεν μπόρεσαν και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το φαινόμενο. Αντιθέτως, τέτοιου είδους μέτρα οδηγούν σε μεγαλύτερη συρρήκνωση των λαϊκών ελευθεριών, όπως για παράδειγμα η γενικευμένη αστυνομική καταστολή με την αδιάκριτη προσαγωγή και την εξευτελιστική μεταχείριση εκατοντάδων νέων στα τελευταία γεγονότα του Ρέντι. Η κυβέρνηση, προκειμένου να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, κατέφυγε στον Άριο Πάγο προσκομίζοντας λίστα ατόμων που φέρεται να επλέκονται σε επεισόδια με στόχο να παρουσιαστεί τουλάχιστον επικοινωνιακά η δίθεν αποφασιστικότητα της κυβέρνησης. Λες και δεν γνωρίζει τις συμμορίες, τη σύνθεση, τη δράση και τους επικεφαλείς που δεν έχουν καμία σχέση με την πλειοψηφία του αθλητικού κόσμου. Γιατί δεν τους αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, γιατί δεν τους αντιμετωπίζετε, κύριε Υπουργέ? Γιατί χρειάζεται να γίνονται μαζικές συλλήψεις που τρομοκρατούν τον κόσμο, ενώ μπορούν να διαλυθούν αυτές οι συμμορίες μέσα σε μια μέρα στην κυριολεξία? Ας τους πιάσετε. Πώς μπήκαν ανενόχλητοι οι νεοναζί δολοφόνοι χούλιγκαν, φτάνοντας ως τη Νέα Φιλαδέλφεια? Πέστε μου. Μόλις πριν ένα μήνα, οι ναζί χούλιγκαν της Δυναμό Ζάγκρεπ που αιματοκύλησαν τη Νέα Φιλαδέλφεια με τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρί, αφήθηκαν ελεύθεροι. Οι συμπατριώτες τους τους υποδέχτηκαν στην Κροατία με τιμές ηρώων. Όλα όσα γίνονται ήταν τόσο όσο για να περιφρουρηθεί το προϊόν των μεγαλοεπιχειρηματιών και των χορηγών από την απαξίωση. Κάθε φορά που ανοίγει αυτό το καπάκι του υπονόμου, ανοίγει και η δυσοσμία που προκαλούν γενικευμένες αντιδράσεις. Πιο συγκεκριμένα για τις διατάξεις του σχεδίου νόμου. Η ποινική για τα έκτατα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίασης θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, όπως είναι ο τίτλος της και για την οποία καλούμαστε να πάρουμε θέση, προβλέπει σειρά αποσπασματικών μέτρων, όπως η διεξαγωγή όλων των αγώνων της Super League 1 και κλεισμένο των θυρών μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2024, πιθανά παράταση, η εγκατάσταση και λειτουργία καμερών υψηλής ευκρίνειας, συστήματος ηλεκτρονικής εισόδου φιλάθλων με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπείας, που στην ουσία όμως όλα αυτά τα μέτρα μεταφέρουν το πρόβλημα της βίας έξω από τα γήπεδα. Ό,τι έγινε δηλαδή και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο. Απλά έβγαλαν τη βία έξω από το γήπεδο. Υπάρχει στις πλατείες, υπάρχει στις pubs, στις καφετέριες. Πριν 1,5 μήνα στην Πορτογαλία είδαμε εικόνες με οπαδούς της Μπενφίκα να μπουκάρουν σε σύνδεσμο των αντίστοιχων της Sporting Λισαβόνας και δεκάδες να πηγαίνουν στο νοσοκομείο, στο Βελιγράδι, με οργανωμένους του Ερυθρού Αστέρα να συγκρούνται με Άγγλους φιλάθλους της Manchester City που βρίσκονταν σε μια pub στην πόλη. Αντίστοιχα φαινόμενα βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα. Πρόκειται λοιπόν για δοκιμασμένες συνταγές που δεν λύνουν το πρόβλημα και που σε ορισμένες περιπτώσεις ανοίγουν και επικίνδυνα μονοπάτια. Αυξάνουν την παραβατικότητα. Δεν είναι έτσι καθόλου τυχαίο που μέσα σε αυτά τα φυτώρια ο φασισμός βρίσκει γόνιμο έδαφος, μολύνει τα μυαλά των νέων με το δηλητήριό του. Υπ' αυτή την έννοια, αυτή η οπαδική βία, ναι, είναι συνώνυμη με μια συγκεκριμένη στάση ζωής που παραπέμπει σε φασιστικά τάγματα που εμφανίστηκαν όχι τώρα, από τη δεκαετία του 1980, έχουν πλούσια δράση, φωλιάζοντας και παρασύροντας κυρίως νέους που δεν έχουν τέτοια χαρακτηριστικά εξ αρχής και τους κάνουν συνένοχους στην πορεία.
Να σας θυμίσω και πάλι τους Ναζί Κροάτες, Νέα Φιλαδέλφια ή τη συσχέτιση αυτών των οπαδικών στρατών με τα γεγονότα πριν λίγα χρόνια στο Επάλευός μου, στην Θεσσαλονίκη και σε πολλά άλλα σχολεία. Δεύτερον, το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ούτε με την αναμόρφωση των επιτροπών και τη συγκρότηση νέων, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου, ούτε με μέτρα καταστολής και την υποχρεωτική ηλεκτρονική παρακολούθηση των θεατών, τα οποία είναι αφενός αναποτελεσματικά, αφού η ονομαστικοποίηση των εισιτηρίων και η συστηματική παρακολούθηση των αθλητικών χώρων δεν εγγυώνται την αποτροπή των φαινομένων βίας και ενισχύουν την μεταφορά τους έξω από τα γήπεδα και αφετέρου επικίνδυνα για τις λαϊκές ελευθερίες, αφού συστηματοποιούν περισσότερο το γενικότερο ηλεκτρονικό φακέλωμα των πολιτών μέσω και της διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα. Τρίτον, παρόλο που δεν είμαστε αντίθετοι στην επιβολή οικονομικών και διοικητικών κυρώσεων στις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και τα τμήματα αμοιβόμενων αθλητών σε περιπτώσεις παραβατικών συμπεριφορών, εντούτοις τα μέτρα αυτά τα θεωρούμε ανεπαρκή. Δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Όσο υφίσταται η επιχειρηματική δράση στον χώρο του αθλητισμού, οι ιδιοκτήτες και οι μεγαλομέτοχοι των αθλητικών εταιριών θα βρίσκουν τρόπους να προσπερνούν τέτοιου είδους κυρώσεις χωρίς να θίγεται η υψηλή κερδοφορία τους. Η αξία της προσέλευσης των θεατών στα γήπεδα έχει μειωθεί, αφού αποκομίζουν πολλαπλάσια κέρδη από την παραοικονομία του αθλητισμού. Η αγορά του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με την αγορά της Ισπανίας, της Αγγλίας, της Γαλλίας. Μήπως όλος αυτός ο πακτολός δισεκατομμυρίων που διακινείται βγαίνει από τα εισιτήρια? Για να μην γελιόμαστε. Όχι βέβαια, βγαίνουν από το στοίχημα, τη διαφήμιση, τις χορηγίες, από τα στημένα ή από τα ποσά που δίνει η UEFA, τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τις ακαδημίες. Να σας πω μόνο ότι η παγκόσμια αγορά στοιχημάτων για αθλητικές διοργανώσεις ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, εκ των οποίων το 90% είναι παράνομα στοιχήματα. Όπως είναι φυσικό, αυτός ο τεράστιος τζίρος προσελκύει μεγάλα κυκλώματα χειραγώγησης αθλητικών οργανώσεων με σκοπό το παράνομο πλουτισμό από το στήσιμο αγώνων. Εκτιμάται ότι το 25% των αθλητικών διοργανώσεων παγκοσμίως ελέγχεται από συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος. Τέταρτον, η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις λέσχες φιλάθλων, η σύσταση και η λειτουργία των λεσχών και η επέκταση του ψηφιακού μητρώου μελών λεσχών φιλάθλων, με την καταχώρηση σε αυτό και των φυσικών προσώπων μελών τους, καθώς και την εμπλοκή της αστυνομίας, είναι όχι μόνο αναποτελεσματικό, αλλά και επικίνδυνο μέτρο στην ίδια λογική της καταστολής. Ενισχύονται ουσιαστικά με αυτά ο εναγκαλισμός των λεσχών με τις αντίστοιχες ΠΑΕ και κατ' επέκταση η δυνατότητα χρησιμοποίησης για τα συμφέροντά τους, το πιο συστηματικό φακέλωμα και παρακολούθηση των μελών του, η μεγαλύτερη πρόσβαση σε αυτές τμήματων του κρατικού μηχανισμού. Πέμπτον, η αυστηροποίηση των σχετικών ποινικών διατάξεων με την απειλή επιβολής προστίμου για την ανάρτηση στους αθλητικούς χώρους πανώ με πολιτικό, θρησκευτικό ή ιδεολογικό χαρακτήρα, με υβριστικό, ρατσιστικό ή σεξιστικό περιεχόμενο, είναι εξίσου αναποτελεσματική και θα έλεγα και επικίνδυνη. Έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι ικανή να αποτρέψει την εκδήλωση της αθλητικής βίας. Τα κατασταλτικά μέτρα πάντα από ένα σημείο και μετά αναζωπυρώνουν την ένταση, τη βία, τον χουλιγκανισμό, ενισχύουν την καταστολή και περιστολή δικαιωμάτων, με κίνδυνο στην πορεία επέκτασης του μέτρου και σε άλλες εκτός αθλητισμού και ποδοσφαίρου καταστάσεις. Θυμίζουμε ότι με όχημα την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας προωθήθηκαν σε προηγούμενες στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις, ιδιαίτερα ανησυχητικές, που ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους, όπως για παράδειγμα τη διεύρυνση του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα για την εγκληματική οργάνωση, με την προσθήκη σε ό,τι αφορά την τέλεση πλημελημάτων των ενόμων αγαθών της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της περιουσίας, την απαγόρευση αναστολής εκτέλεσης ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας και υποχρεωτική επιβολή περιοριστικών όρων σε περιπτώσεις αναβολής της εκδίκασης τέτοιων εγκλημάτων, ρυθμίσεις που ανησυχούν και παραβιάζουν ακόμα και θεμελιώδεις έννοιες και αρχές, έστω αυτού του αντιδραστικού ποινικού δικαίου, όπως έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια, όπως το τεκμήριο αθωότητας και άλλα.
τη συλλογή και την περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλους τους χώρους εντός αλλά και πέριξ των εγκαταστάσεων με εντολή της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής ή του αθλητικού εισαγγελέα. Τώρα, για τη λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση του αθλητισμού, η δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος ICUROS αποτελεί κατά τη γνώμη μας συνέχεια όλων των παραπάνω στα πλαίσια δηλαδή ενός επιτελικού ψηφιακού κράτους, στα πλαίσια πάντα του ίδιου αυτού αστικού κράτους, επιδιώκοντας να οργανώσει με καλύτερο τρόπο τη λειτουργία του για τα συμφέροντα αυτών των επιχειρηματικών συμφερόντων. Με την ψηφιακή και συνολική καταγραφή θα εξυπηρετούνται οι στόχοι αξιοποίησης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων του αθλητισμού, είτε φυσικά για άμεσες επενδύσεις, είτε για συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αναφορικά με την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή Α επίπεδου για προπονητές ποδοσφαίρου, σκοποβολής και τοξοβολίας, χωρίς απολυτηρίου λυκείου. Προφανώς αποτελεί φωτογραφική διάταξη, που όχι μόνο δεν λύνει, αλλά περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση με τα πτυχία των ΤΕΦΑ και την υποτίμηση της προπονητικής και ως επιστήμης και ως τέχνης, γιατί το κριτήριο ότι κάποιος έχει βγάλει έναν αθλητή με μεγάλη διάκριση δεν διασφαλίζει ότι κατέχει την επιστήμη της ανάπτυξης των ψυχοκοινωνικών ικανοτήτων και του αθλητικού ταλέντου των παιδιών. Το κριτήριο είναι αν κατέχουν την επιστημονική μεθοδολογία και όχι μόνο την εμπειρία. Επομένως, το σημείο κλειδί είναι η επιμόρφωση και εξειδίκευση μέσα από οργανωμένα συστήματα αθλητικής επιμόρφωσης με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Πολύ περισσότερα φυσικά θα πούμε σε άλλες συνεδριάσεις. Τέλος, δεν μπορεί από τη μια να επιχειρεί η κυβέρνηση έλεγχο και μέτρα για την καταπολέμηση της βίας και από την άλλη να είναι στο περιθώριο η ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού στο σχολείο, στη γειτονιά, η συμμετοχή της νεολαίας αυτών, αγνοώντας προτάσεις μαζικών και επιστημονικών φορέων που αποτελούν αντίβαρο στη σημερινή κατάσταση. Δεν μπορείς να χαρίζεις δισεκατομμύρια και να ενισχύεις με προκλητικά προνόμια και απαλλαγές της ΠΑΕ, της ΚΑΕ και από την άλλη να στραγγίζεις τη χρηματοδότηση και να στραγγαλίζεις τα ερασιτεχνικά σωματεία. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και μέτρα, όπως η κατάργηση της συμμετοχής των ελληνικών ομάδων στο στοίχημα, σε πάσης φύσεως στοίχημα, όχι μόνο στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, σε κάθε νόμιμο παιχνίδι στοιχήματος είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού. Αυτό θα ήταν ένα ριζικό μέτρο, άσχετα αν και σε αυτό μπορούν να βρουν τρόπους να το ξεπεράσουν τα διάφορα κυκλώματα. Όπως για τα στημένα, το δεύτερο ζήτημα που βάζουν, για τα στημένα, στο κυνήγι του κέρδους το θύμα δεν θα είναι ο λεφτάς επιχειρηματίας, αυτός δεν θα χάσει. Τα θύματα θα είναι οι εργαζόμενοι, θα είναι οι προπονητές, οι παίχτες, οι χιλιάδες φίλαθλοι που αγαπούν τη φανέλα. Θα μπορούσε να θεσπιστεί ένα επιπλέον μέτρο οι ανώνυμες αθλητικές εταιρείες να πάνε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί να γίνεται ο έλεγχος για τα οικονομικά τους, για τα περιουσιακά τους, για τη βιωσιμότητά τους. Πρόκειται για εταιρείες που ανήκουν σε βιομήχανους εφοπλιστές, δηλαδή σε όλους αυτούς που ευθύνονται για την εξαθλίωση του λαού. Και να σας θυμίσω, αν το έχετε ξεχάσει, ότι το Υπουργείο Αθλητισμού είναι υπεύθυνο για τον πραγματικό αθλητισμό. Τον αθλητισμό στα σχολιά, στη γειτονιά, στις υποδομές, στις ελέγχωσή τους. Κατά συνέπεια και σε κάθε περίπτωση, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, η λύση και η πραγματική εξυγίαση του αθλητισμού βρίσκεται στην κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης στον χώρο του αθλητισμού, όσο και αν δεν σας αρέσει, όσο και αν σας είναι άβολο, όσο και αν δεν σας ακούγεται ωραία και όμορφα, γιατί ακριβώς είναι αυτό που βαραίνει σήμερα τον πραγματικό λαϊκό αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι καθολικό κοινωνικό δικαίωμα, όχι μόνο των παιδιών, των νέων, αλλά και όλων των ηλικιακών ομάδων. Γι' αυτό και διεκδικούν την κοινωνική στήριξη με μέτρα στήριξης των νέων για τη δημιουργική έκφραση της ζωτικότητας και των ανησυχιών τους, την καλλιέργεια θετικών αξιών όπως είναι η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη. Για τους παραπάνω λόγους, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο κινείται στην πεπατημένη λογική της συστηματικής καταστολής, δεν συμβάλλει στην αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων. Γι' αυτό και επί της αρχής το καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε.